Δύο Γιάννηδες με πέρυσι πάντως γνώση. Ο Γιάννης Κόντης από την Πάτρα και ο Γιάννης Ράλης από την Κρήτη θα διευθύνουν το παιχνίδι που μόλις άρχισε. Και ο Κακιούσης οργανώνει την πρώτη επίθεση του Ηρακλή. Ο Παναγιωτίδης παίρνει την εσωτερική, αλλά εκεί θα τον σταματήσει ο Βράνκοβιτς. Το πρώτο κόψιμο του αγώνα από τον Γιουγκοσλάβο. Την μπάλα έξω για τον Ηρακλή. Απέξω για τον Ηρακλή που έχει ξεκινήσει με τον Κακιούση, τον Ίγκραμ, την πρόρηση του οποίου έχει αναλάβει ο Σούμποτης από ό,τι βλέπω. Τον Παναγιωτίδη, τον Παπαδόπουλο και τον Τσέκο. Το πρώτο σούτ από τον Ίγκραμ, το πρώτο καλάθι τριών πόντων. 3-0 για τον Ηρακλή. Ο Άρης παίζει με Γκάλι, Γιαννάκη, Σούμποτιτς, Μισούνοφ και Βράνκοβιτς. Η κλασική ελληνική του πεντάδα δηλαδή. Και ο Γιαννάκης με αντίπαλο τον Ίγκραμ. Δίνει στον Σούμποτιτς που ελευθερώνεται από τον Παναγιωτίδη. Περνάει στον Βράνκοβιτς που κάνει ένα πολύ άσχημο σουτ. Και η μπάλα εκτός αγωνιστικού θεωρού από τα χέρια του Μισούνοφ. Η μπάλα ξέφυγε από τα χέρια του Γιουγκοσλάβου. Κακιούσης. Ο Άρης ξεκινάει και αυτός με man-to-man με τον Σούμποτιτς όπως είπαμε στον Ίγκραμ και τον Μισούνοφ στον Παπαδόπουλο. Το πρώτο φάουλ του αγώνα εκτός φάσης από τον Σλόμπονταν Σούμποτιτς και να εδώ ο Γιάννης Κόντης, ο πρώτος διαιτητής του σημερινού αγώνα. Και πάλι φάση από μια διαφορετική κάμερα. Το φάουλ που έκανε ο Σούμποτιτς τραβώντας το χέρι του Αμερικανού. Κακιούσης. Ο Κακιούσης στον Παπαδόπουλο που σουτάρει υπό την πίεση του Μισούνοφ. Το rebound από τον Γιαννάκη και τον Γκάλης. Ο Γκάλης πατάει, κάνει το σούτ αστοχή, rebound από τον Κακιούση. Ο Άρης δεν έχει βρει ακόμα το στόχο. Και ο Κακιούσης δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι αφού έδιωξε ο Μισούνοφ πάνω από το Στεφάνι την μπάλα. Γκάλης. 3-0 λοιπόν, με τη συμπλήρωση λίγο παραπάνω από ενός λεπτού αγώνα, 1:30 τώρα. Γκάλης. Βγήκε και ο Τσέκος πάνω, τον Γκάλης όμως ελευθερώθηκε και βέβαια δεν συγχωρεί τέτοιες αδράνειες. 3-2. Το Ιβανόφιο είναι γεμάτο σήμερα, μετά από αρκετό καιρό έχω την εντύπωση. Έχουν πάρει οι οπαδοί των δύο ομάδων από ένα πέταλο και ανταλλάσσουν συστήματα όχι πάντα ευγενικά. Ο Ίγκραμ προσπαθεί να ξεφύγει, σουτάρει για δύο πόντους και νέο καλάθι. 5-2 με 5 πόντους από τον David Ίγκραμ, τον κανονιέρη, τον μαύρο βομβαρδιστή του Ηρακλή. Φοράει για τρίτη χρονιά τη φανέλα της ομάδας του Μαρκόπουλου. Βέβαια την πρώτη έπαιζε μόνο στα παιχνίδια του κυπέλου κόρας. Ο Γκάλης βγάζει έξω στο Γιαννάκη που σουτάρει για τρεις πόντους και βρίσκει το στόχο από τη γωνία. 6-5 μειώνει ο Άρης. Και Κακιούσης για τον Ηρακλή. Πάντα ο Λευτέρης Κακιούσης που δίνει στον Ίγκραμ, τον οποίο ανέλαβε αμέσως ο Γιαννάκης. Δεν ξέρω αν έτυχε μόνο για τη συγκεκριμένη φάση. Ο Γιάννης Κόντης λέει ότι δεν μετράει το καλάθι. Σούμποτιτς παίρνει την εσωτερική αλλά πατάει τη γραμμή όπως λέει ο άλλος διαιτητής, ο Γιάννης Ράλης. Και η μπάλα απ' έξω για τον Ηρακλή. Μια μικρή διακοπή για να γίνουν κάποιες συστάσεις στον πάγκο του Άρη. Οι άνθρωποι του οποίου διαμαρτυρήθηκαν για την φάση που μόλις είδατε. Κακιούσης. Παναγιωτίδης, Παπαδόπουλος, σουτ για δύο πόντους, άστοχο. Προσπαθεί ο Βράνκοβιτς και μαζεύει τελικά την μπάλα. Γιαννάκης. Πάει να περάσει στον Μισούνοφ, η μπάλα έξω για τον Άρη. Λέγαμε ότι η άμυνα με τον Σούμποτιτς πάνω στον Ίγκραμ δεν άντεξε ούτε δύο λεπτά. Αμέσως ο Ιωαννίδης έβαλε τον Γιαννάκη όπως είχε κάνει και στο μάτι του πρώτου γύρου. Γιαννάκης που εδώ χάνει την μπάλα και βέβαια ο Ίγκραμ δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να κάνει ένα lay-up με το αριστερό χέρι. 8-5 από τον David Ίγκραμ που αν δεν απατώμε έχει πετύχει όλους τους πόντους του Ηρακλή. Γκάλης. Η πάσα στον Βράνκοβιτς που κάνει βήματα προσπαθώντας να κερδίσει λίγο χώρο και να πλησιάσει περισσότερο στο καλάθι έχοντας τον Τσέκο κοντά του.
Κακιούσης. Καλή αρχή για τον Ηρακλή που προηγείται με 8-5 λίγο πριν συμπληρώσουμε 4 λεπτά αγώνα. Ο Τσέκος βρίσκει τον Ίγκραμ που βγαίνει από τα σκριν. Δύσκολο σουτ μπροστά στο Γιαννάκη που κάνει φάουλ, όχι επιθετικό φάουλ από τον Τσέκο. Και μπάλα απ' έξω για τον Άρη. Ήταν το πρώτο φάουλ από τον Ηρακλή. Ένα έχει και ο Άρης, το έχει χρεωθεί ο Σούμποτιτς. Γιαννάκη στον Βράνκοβιτς, που δεν θα βρει ούτε αυτή τη φορά το στόχο, παρότι βρέθηκε πολύ κοντά στο καλάθι. Ο Κακιούσης πρόχνει στον ευνηδιασμό και κερδίζει φάουλ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Πέφτει και πάνω στην βάση μιας τηλεοπτικής κάμερας, ελπίζω να μην τραυματίστηκε. Κάποια ένταση στην εξέδρα, ξανά η φάση, ο Γιαννάκης έπεσε πάνω στον Κακιούση προσπαθώντας να κάνει το κόψιμο και είδατε ότι έπεσε πάνω στην κάμερα από την οποία τραβήθηκε το προηγούμενο πλάνο. Και είναι πάντα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ υπάρχει ένταση στην εξέδρα στα χέρια του με μια ελεύθερη βολή, ενώ το σκορ ήταν 83-79-79 και απέμεναν 4 δευτερόλεπτα, αλλά ο Κακιούσης βιάστηκε να πανηγυρίσει τότε, έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του, έχασε και τη βολή μαζί και την νίκη για την ομάδα του. 8-5 λοιπόν και μία ακόμα βολή για τον playmaker του Ηρακλή. 9-5 τώρα. Ο Γιαννάκης με αντίπαλο τον Ίγκραμ, ενώ τον Γκάλι έχει αναλάβει ο Κακιούσης. Άλλωστε θα ήταν δύσκολο να γίνει αλλιώς, δεν θα έβγαινε το man-to-man λόγω ύψους του Κακιούση που δεν θα μπορούσε να μακάρει άλλο παίκτη. Ο Μισούνοφ προσπαθεί, κάνει προσποιήσεις και κερδίζει φάουλ από τον Τσέκο πάνω στο σουτ. Άρα λοιπόν δικαίωμα για δύο βολές. Να εδώ ο Γιάννης Ράλης, ο δεύτερος διετής του αγώνα. Και ξανά η φάση με τον Μισούνοφ να προσποιείται για να κερδίσει, για να βρει κάποιο διάδρομο να σουτάρει με ευχέρεια. Δεύτερο φάουλ από τον Τσέκο. Ο Μισούνοφ θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Το 9-5 θα παραμείνει. Και τώρα 9-6. Ένα σύριγμα που ακούσατε ήταν επειδή βιάστηκε να μπει κάποιος παίκτης μέσα στη ρακέτα, αλλά αφού η βολή ήταν έστοχη θεωρήθηκε πως μη γεννόμενη η παράβαση. Παπαδόπουλος περνάει στον Τσέκο που σουτάρει απ' έξω και βρίσκει το στόχο. Να λοιπόν που αυτός ο κατεξοχήν δυνατός αλλά άτεχνος παίκτης έκανε ένα καλό σουτ από τα 3-4 μέτρα. 11-6. Γκάλης δεν έχει πετύχει ακόμα παρά ένα καλάθι μόνο. Ο Σούμποτιτς από καλή θέση και χωρίς αντίπαλο κάνει το 11-8. Και Κακιούσης. Παπαδόπουλος κάνει μια ραβέρσα έχοντας στάσει κοντά στο καλάθι. Παναγιωτήδη στο rebound αλλά και το κόψιμο από τον Βράνκοβιτς. Γκάλης περνάει στον Σούμποτιτς που δεν θα βρει αυτή τη φορά το στόχο. Το rebound από τον Παπαδόπουλο και ο Ίγκραμ, ενώ έχουν φύγει 4 παίκτες του Ηρακλή. Ο Ίγκραμ προτιμά να σουτάρει και αστοχή. Ήταν κάπως βιαστική και επί πόλη η ενέργεια του Αμερικανού. Γκάλης 11-10 από τον Νίκο Γκάλη. Κακιούσης. Ο Ίγκραμ κοντά στο καλάθι, μπαίνει προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Βράνκοβιτς. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Αμερικανό, πολύ έξυπνη τοποθέτηση του σώματός του ανάμεσα στον Γιουγκοσλάβο και την μπάλα. Καλάθι λοιπόν και μια συμπληρωματική βολή από τον David Ίγκραμ. 13-10 το σκορ. Και 10 πόντι από τον Ίγκραμ αν δεν απατώμε. Ο οποίος τώρα, να, 10 πόντι, κανένα φάουλ. 14-10, Γιαννάκης. Γιαννάκης τρυφογυρίζει, δίνει στον Μισούνοφ και αυτός έξω στον Γκάλι που μακάρεται πολύ στενά από τον Κακιούση. Φάουλ τώρα. Το πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Νίκος Γκάλι στον αγώνα.
Σούμποτιτς. Κάνει το σούτ από καλή θέση, καλάθι και μία βολή από το φάουλ που έκανε ο Παναγιωτίδης. Να εδώ ο Κόντις που υποδεικνύει το φάουλ και δέχεται κάποιες διαμαρτυρίες από τον Βράνκοβιτς για μία άλλη φάση ασφαλώς. Και είδατε ξανά το μάλλον καθαρό φάουλ. 14-12 και 14-13 με 5 πόντους από τον Σλόμπονταν Σούμποτιτς. Ingram πάντα με τον Γιαννάκη κάνει ένα πολύ δύσκολο σούτ και βρίσκει το στόχο. Ο Ingram που έχει το χάρισμα να ευστοχεί ακόμα και υπό τις πιο δύσκολες περιστάσεις. Κακιούσης σπρώχνει στον ευνηδιασμό. Ο Βράνκοβιτς κόβει πραγματικά εντυπωσιακά, αλλά το φάουλ έχει γίνει προηγουμένως από τον Γκάλι. Βέβαια δεν ευσταθούν οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ηρακλείου ότι μετράει το καλάθι. Το κόψιμο του Βράνκοβιτς ήταν καθαρά στο ανέβασμα της μπάλας. Κακιούσης. 16-13. 13 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ingram. Άστοχο σούτ αυτή τη φορά, παρότι η μπάλα παραλίγορα πέσει μέσα στο καλάθι με την πρόσκλησή της στο ταμπλό. Γκάλης. Νέο φάουλ από τον Κακιούση. Δεύτερο φάουλ από τον playmaker του Ηρακλή που προσπάθησε με το σώμα του να αποθήσει τον Νίκο Γκάλη. 16-13. 5 ομαδικά φάουλ για τον Ηρακλή, 4 για τον Άρη. Κανένας παίκτης δεν έχει πάντως πάνω από 2. Είδατε ξανά πώς έγινε το φάουλ. Γιαννάκης. Γκάλης. Βήματα από τον Νίκο Γκάλη που έκανε, περπάτησε λίγο στην προσπάθειά του να αποφύγει τους αντιπάλους του. Τσέκος, Παπαδόπουλος, στους για 3 πόντους και το καλάθι από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο που κάνει το σκορ 19-13. Ο Παπαδόπουλος που έχει μετατραπεί σε ένα αξιόλογο τριάρι, όπως λέμε στην γλώσσα του μπάσκετ. Από φορ που ήταν ως πέρσι, φέτος τόσο ο Εθήμης και Μουτσόγλου στην εθνική ομάδα, όσο και ο Σούλης Μαρκόπουλος στον Ηρακλή τον απομάκρυναν από το καλάθι. Βέβαια έχει πολλά να μάθει ακόμα για τη θέση αυτή ο 24χρονος διεθνής. Κακιούσης. Ο Τσέκος περνάει πολύ ωραία κοντά στο καλάθι στον Ingram, ο οποίος αποφεύγει έξυπνα τον Σούμποτιτς περνώντας κάτω από το καλάθι και κάνει το 21-13 μετά την έναρξη του. Γιαννάκης. Κάνει την μπάλα ο Σούμποτιτς μέσα από τα χέρια του. Κλέβει ο Παναγιωτίδης που φεύγει στον ευνηδιασμό. Μπροστά στον Γιαννάκη θα βρει το στόχο με αυτό το δύσκολο lay-up. 23-13, 11 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, μάλλον έχει γίνει μια αλλαγή στην πεντάδα του Άρη. Έχει μπει ο Ρωμανίδης στη θέση του Μισούνο. Πιο ευκίνητο λοιπόν το σχήμα του Άρη. Φάουλ του Παπαδόπουλου πάνω στον Ρωμανίδη που έκανε πολλές προσποιήσεις μέσα στη ρακέτα για να αποφύγει το μαρκάρισμα των αντιπάλων του. Και τώρα αναγκάζεται να χαμηλώσει το σχήμα του και ο Μαρκόπουλος, ενώ βλέπετε τη φάση την προηγούμενη. Μπαίνει ο Γκιουζέλης και βγαίνει ο Τσέκος. Να, ο Μιχάλης Ρωμανίδης, ο οποίος φέτος έκανε ένα νέο ξεκίνημα που να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Ξεκίνημα που βέβαια είχε σαν αφετηρία την μη χρησιμοποίηση του Σούμποτιτς στα παιχνίδια της Ευρώπης και την κάποια πτώση του γενικά και στο πρωτάθλημα. 23-15. Ο Άρης γύρισε σε ζώνη από ό,τι βλέπω. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Ηρακλής να δώσει απάντηση με τα μακρινά σου. Το πρώτο πάντως από τον Παπαδόπουλο ήταν άστοχο. Ο Γκάλης ζητάει φάουλ. Την μπάλα φτάνει στον Βράνκοβιτς και στον Σούμποτιτς και τώρα στον Γιαννάκη. Άστοχη η δεύτερη προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη για καλάθι τριών πόντων. Παναγιωτίδης. Γύρισαν οι παίκτες του Άρη. Ο Κακιούσης σουτάρει απ' έξω. Rebound από τον Γιαννάκη. Και ο Ρωμανίδης που χάνει την μπάλα από την έξυπνη παρέμβαση του Νίκου Παναγιωτίδη. Ζητάει φάουλ ο Ρωμανίδης αρκετά έντονα.
διαμαρτύρεται αρκετά έντονα στον Γιάννη Κόντι. Το παιχνίδι σαν άρχισε πάντως, Γκάλης. Βγάζει στον Σούμποντιτς που σουτάρει για 3 πόντους. Επιθετικό φάουλ του Βράνκοβιτς που προσπάθησε να εκτοπίσει τον Παπαδόπουλο αλλά τον έσπρωξε. Δεύτερο φάουλ από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Τον είδατε τον Γιουγκοσλάβο με τον 15. Κακιούσης. Βλέπετε το σκορ 23-15. 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ίγκραμ αστοχή απελπιστικά θα λέγαμε. Ο Βράνκοβιτς μαζεύει. Σούμποτιτς Γιαννάκης κάνει το lay-up. Δύσκολα για ανάμεσα σε αρκετούς παίκτες, αλλά βρίσκει το στόχο. 23-17. Ακριβώς τα μισά του πρώτου μέρους. Η ζώνη του Άρη αποδίδει κάποιους καρπούς στην άμυνα, αφού ο Ηρακλής δεν έχει πετύχει τα λάθη από τη στιγμή που άλλαξε η αμυντική διάταξη του Άρη. Το πετυχαίνει τώρα με μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Του Παπαδόπουλου που ξεκίνησε από τον Άρη την καριέρα του, στα μικρά τμήματα βέβαια, μέχρι τα 16 του έπαιζε στον Άρη. Ο Γκάλης ευστοχή. Κάνει το σκορ 25-19, 9 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Κακιούσης. Κάνει μια θεαματική πάσα, η οποία θα έφτανε στα χέρια του Ίγκραμ, αν δεν έβαζε εκεί τα πόδια του ο Γκάλης και έδιωχνε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Καινούργια 30 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή. Κακιούσης. Παπαδόπουλος. Παναγιωτίδης. Προσποίηση, βάσιμο, ξεγελάστηκε προς τη μήνο Βράνκοβιτς, αλλά το σουτ δεν ήταν καλό. Γιαννάκης, Σούμποντιτς, rebound από τον Γκιουζέλη που έσπρωξε και λίγο τον Ρωμανίδη εκεί. Και σε κοντρόλ επίθεση ο Ηρακλής. Ο Ρωμανίδης κυνηγάει τώρα τον Ίγκραμ, αλλά βέβαια η άμυνα παραμένει ζώνη. Απλώς έτυχε να βρεθεί από εκείνη την πλευρά ο Αμερικανός. Γκάλης. Ο Γκάλης που έχει αρχίσει να βρίσκει διεξόδους προς το καλάθι του Ηρακλή, αναγκάζοντας τον Μαρκόπουλο να πάρει το πρώτο του time out. Καθώς το σκορ έγινε κοντά στην νίκη η ομάδα του Μαρκόπουλου. Είπαμε το story προηγουμένως. Το παιχνίδι ξανάρχισε χωρίς καμία αλλαγή είτε στην άμυνα του Άρη είτε στις πεντάδες. Κακιούσης. Ο Ίγκραμ στοχή αφού ξεμαρκαρίστηκε εκεί από το screen που του έκανε ο Παναγιωτίδης. 27-21, 8 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Γιαννάκης. Ο Ηρακλής δεν έχει χάσει το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα. Γκάλης. Προσποίηση και πολύ θεαματικό, πολύ δύσκολο μάλιστα καλάθι. Ο Γκάλης προσπάθησε από την εντύπωση να κερδίσει και φάουλ εκεί από τον Κακιούση που έχει 2 και βέβαια αν έκανε το τρίτο θα ανάγκαζε τον Μαρκόπουλο να τον βγάλει από το παιχνίδι. Λάθος τώρα του Κακιούση, του μπήκε προς τα μέσα, έβγαλε έξω την μπάλα στον Ίγκραμ που ξεγελάστηκε. Γκάλης. Κάνει προς στιγμήν, ξανακερδίζει, κόβεται από τον Παπαδόπουλο που έπαιξε πολύ καλά, πολύ καλή άμυνα εκεί. Δίνει στον Ίγκραμ τώρα ο Παπαδόπουλος, πολύ καθαρό φάουλ του Ρωμανίδη. Πάει να ζητήσει τα ρέστα εκεί ο Ίγκραμ από τον παίκτη του Άρη. Το φάουλ ήταν σκληρό. Οι παίκτες έπεσαν και άσχημα τώρα. Ο διαιτητής ο Ράλης χωρίζει τον Ίγκραμ από τον Γιαννάκη, επιμένως και ανένδοτος μάλιστα να φύγει. Και ίσως και να σταματήσει το μπάσκετ από ό,τι λέει. Παραπονούμενος για παραγωνισμό αλλά και για οικονομική ασυνέπεια της διοίκησης. Να εδώ ο Ίγκραμ που, όπως μας πληροφορούν τα στοιχεία που επιμελείται ο συνάδελφος Κώστας Καπάταης, έχει πετύχει 19 από τους 29 από τους Ηρακλή και βέβαια πάει για μεγάλο ρεκόρ. Μένουν 7,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Μαρκόπουλος έβαλε τον Βασίλη Μάντη στη θέση του Κακιούση και ο Μάντης πήγε αμέσως πάνω στον Γκάλη. Ο Ρωμανίδης δεν τα κατάφερε στο σουτ 3 πόντων, αλλά δεν τα κατάφερε ούτε ο Παπαδόπουλος να μαζέψει το rebound. Και τώρα μία ακόμα αλλαγή για τον Άρη. Μπαίνει ο Βασίλης Λυπηρίδης και βγαίνει ο Ρωμανίδης που
πονάει ακόμα τον προηγούμενο τραυματισμό του. Πάντα σε μάντου μάνου Ηρακλής, ένα κάπως ανορθόδοξο μάντου μάνου, αφού ο Παπαδόπουλος έχει αναλάβει τον Βράνκοβιτς, που είναι 15 πόντους πιο ψηλός, αλλά δεν γίνεται αλλιώς με τις πεντάδες που παίζουν τώρα. 2 στα 3 τρίποντα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και 29-26. Η μικρότερη διαφορά ως τώρα στον αγώνα, το 13ο λεπτό. Ο Ίγκραμ στριφογυρίζει, ένα σουτ χωρίς τύχη. Γιαννάκης Γκάλης που σπρώχνει για τον εμφυδιασμό τώρα. Προσποιείται και ολοκληρώνει μόνο στο αλαστοχή. Ο Παναγιώτης στο rebound. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Τελικά σουτάρει μόνο του για 3 πόντους. Ο Παναγιωτήδης ένας παίκτης κλειδί για τον φετινό Ηρακλή, αφού άλλωστε δεν είναι και πολύ σταθερός, είναι του ύψους ή του βάθους. Παπαδόπουλος κατεβάζει με την ευχέρεια περιφερειακού, δίνει τελικά στον Παναγιωτήδη που εστοχεί. 31-26, πολύ ωραία προσπάθεια του Δημήτρη Παπαδόπουλου που πήρε το rebound, έκανε το coast to coast όπως λέμε, από τη μία ρακέτα στην άλλη, έδωσε και την assist. Φάουλ που κάνει στη συνέχεια ο Παπαδόπουλος πάνω στον Γκάλη. Ο Γκάλης κρατάει τη μύτη του, την τόσο ευπαθή φέτος μύτη του. Βλέπετε ότι το χέρι του Παπαδόπουλου πήγε στο πρόσωπο του αρχηγού του Άρη. 31-26, 6 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Ήταν το 7ο ομαδικό φάουλ του Ηρακλή, ενώ είδατε τον Ιωαννίδη να δίνει οδηγίες στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Την μπάλα απ' έξω λοιπόν, δεν ήταν πάνω στη προσπάθεια για σουτ το φάουλ αυτό. Μπήκε και ο Χολόπουλος στον αγώνα, στη θέση του Παναγιωτίδη. Καλάθι και φάουλ από τον Νίκο Γκάλη, εντυπωσιακή προσπάθεια και φάουλ από τον Ίγκραμ. 31-28, ζητώ συγγνώμη. Πρώτο φάουλ του Ίγκραμ, 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Και η άτυπη μονομαχία ανάμεσα στους δύο βομβαρδιστές του ελληνικού πρωταθλήματος, τον Νίκο Γκάλη και τον Ντέιβιντ Ίγκραμ, έχει αρχίσει να ανάβει. Ο Γκάλης αστόχησε στη βολή, το rebound με τη βοήθεια του Παπαδόπουλου το κερδίζει ο Μάντης. Ο Λόπουλος. Ο Λυπηρίδης ανέλαβε τώρα τον Ίγκραμ, καθώς ο Άρης ξαναγύρισε στο συνηθισμένο του man-to-man. Γιαννάκης. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Ίγκραμ. Γκάλης. Ένα απίστευτο πραγματικά καλάθι μπροστά στον Παπαδόπουλο. Κοιτάξτε ξανά. Ο Γκάλης κάνει δεν ξέρω και εγώ πόσες προσποιήσεις στον αέρα. Του γίνεται φάουλ που δεν σφυρίζεται. Τελικά πετυχαίνει το καλάθι. 33-30 και τώρα ο Γκάλης πετυχαίνει νέο καλάθι. 33-32. 5 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Με τον Νίκο Γκάλη να παίρνει στις πλάτες του την προσπάθεια του Άρη για αντεπίθεση. 33-32, 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Μάντης. Ίγκραμ μπροστά στο Λυπηρίδη. Έχει προβλήματα ο Αμερικανός με το μαρκάρισμα του ψηλότερου από αυτόν και σκληρού αρκετά και αρκετά ευθύνη του Λυπηρίδη. Γκάλης με τον Μάντη. Δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ο Μάντης και πάντως όχι τόσο όσο ο Κακιούσης. Πάντως το σούτ ήταν άστοχο αυτή τη φορά. Ο Ίγκραμ περνάει στον Μάντη που ευνηδιάστηκε, αλλά τελικά κατάφερε να πετύχει το καλάθι. 35-32. Γιαννάκης. Ξαναγύρισε ο Μισούνο στη θέση του Βράνκοβιτς που δεν είχε πάει ιδιαίτερα καλά. Δεν έπιασε η θεαματική προσπάθεια για backdoor, αλλά ο Γιαννάκης έκλεψε την μπάλα στη συνέχεια από την απρόσεκτη πάσα του Μάντη. Λυπηρίδης προσπαθεί με αντίπαλο τον Χολόπουλο που του κάνει φάουλ, βάζοντας εκεί τα χέρια του πάνω στην μπάλα. Μία συν μία βολή για τον Βασίλη Λυπηρίδη, αφού ο Ηρακλής έχει συμπληρώσει 8 ομαδικά φάουλ, ο Άρης 6 μέχρι τώρα. Κανένας παίκτης δεν έχει πάνω από 2. Μία συν μία βολή λοιπόν για τον Λυπηρίδη, μία συν μία βολές. Ο Λυπηρίδης ποτέ δεν φημιζόταν για την εστοχία του από τη γραμμή του φάουλ, όμως κέρδισε το επιθετικό rebound και έδωσε στον Γκάλη.
Σούμποτιτς, Γιαννάκης, σούτ από πολύ μακριά. Παπαδόπουλος στο rebound. Ελευθερώνεται, δίνει στον Μάντι. Ο Μάντι στον Ίγκραμ. Αυτός σε δεύτερο ευνηδιασμό, σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό βρίσκει το στόχο. 37-32. Ο Άρης κρατάει το προβάδισμα. Ο Ηρακλής, συγγνώμη, κρατάει το προβάδισμα. Μένουν 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Η διαφορά κάποια στιγμή έφτασε και στον ένα πόντο, 33-32. Σούμποτιτς. Φάουλ πριν την προσπάθεια για σούτ από τον Κολόπουλο. Μία σημεία βολές για τον Σλόμπονταν Σούμποτιτς. Και δεύτερο φάουλ για τον Άρη Κολόπουλο. Ένα παίκτη που ήταν στην σύνθεση της Εθνικής Εφήβων το 1988, όταν αυτή πήρε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη, στην Ιουγκοσλαβία, το Τίτο Ουρμπάς. 37-33 από τον Σούμποτιτς. Νάτος εδώ, ο Σούμποτιτς, ο οποίος είναι πέμπτος σε ποσοστά ευστοχίας στο φετινό πρωτάθλημα, έχει 63% σε σούτ 2 πόντων. Φάουλ εκτός φάσεως του Γκιουζέλη, ο οποίος δείχνει στον διαιτητή Ράλι το σημάδι από... Κοιτάξτε ξανά για να δούμε τι έγινε. Ο Λυπηρίδης φάνηκε να έπεφτε πάνω στον Ίγκραμ. Εκεί πήγε να κάνει screen ο Μάντης για να ελευθερώσει το συμπαίκτη του και έσπρωξε τον Λυπηρίδη. 37-34. Γκάλης σαν playmaker τώρα. Με τον Μάντι πάντα κοντά του, ενώ έχει αναλάβει ο Ίγκραμ, τον Γιαννάκη και ο Χολόπουλος τον Σούμποτιτς. Γκάλης. Πολύ δύσκολο σούτ, ενώ πρέπει να γίνει και φάουλ εκεί. Ξανά ο Γκάλης. Για να δούμε αν θα βρει τώρα το στόχο. Βλέπετε τι γίνεται και 3 δευτερόλεπτα στον Λυπηρίδη. Διαμαρτύρεται ο Γκάλης. 3 δευτερόλεπτα λοιπόν που δόθηκαν από τον Γιάννη Κόντι. Την μπάλα ξανά στον Ηρακλή. Μάντης. Κολόπουλος. Κολόπουλος, πολύ ωραία προσπάθεια από τον νεαρό που είχε κάνει σπουδαία εμφάνιση και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Αλεξάνδριο. Φάουλ του Μάντι. 39-34 και δεύτερο, πρώτο φάουλ για τον Μάντι. Το προηγούμενο ήταν τον Κιουζέλη βέβαια. Μία σημεία βολές τώρα για τον Νίκο Γκάλη. ...39-35. Ο Ηρακλής έχει τον έλεγχο του αγώνα, τον έλεγχο του σκορ. Δεν μπορεί να ξεφύγει όμως κιόλας, δεν είναι και εύκολο. 17 πόντι για τον Γκάλη. Και τώρα 18, καθώς το σκορ γίνεται 39-36. Μάντης. Παπαδόπουλος με τον Σούμποτιτς κοντά του τώρα. Τρυπογυρίζει, δεν θα βρει το στόχο, το rebound από τον ίδιο όμως μετά την παρέμβαση του Χολόπουλου. Δεύτερο rebound του Χολόπουλου που γυρίζει στα χέρια του Γκιουζέλη. Ηρωική προσπάθεια από τον νεαρό που χειροκροτήθηκε. Ίγκραμ φάουλ του Γκάλη. Καθαρό φάουλ του Γκάλη. Δεύτερο φάουλ από τον Νίκο Γκάλη πάνω στον David Ίγκραμ. Ο Ιωαννίδης θα επαναφέρει τον Βράνκοβιτς στη θέση του Μισούνου. Η μπάλα απ' έξω για τον Ηρακλή, αφού ο Άρης έχει μόλις 7 ομαδικά φάουλ εναντί 12 του Ηρακλή. Μάντης. Ο Ίγκραμ ξέφυγε από τον Λυπηρίδη και βέβαια πέτυχε το καλάθι και κέρδισε και φάουλ από τον νεαρό. 41-36 από την ωραία προσπάθεια του David Ίγκραμ. Του βλέπετε ξανά εδώ πως πήρε την πολύ ωραία πάσα από τον Γκιουζέλη και βάζοντας πάλι το σώμα του μπροστά κέρδισε το φάουλ από τον Βασίλη Λυπηρίδη, ήταν το πρώτο του. Την μπάλα πέφτει μέσα στο καλάθι. 42-36 και τώρα Γιαννάκης. Βράνκοβιτς με τον Παπαδόπουλο προσπαθεί όπως είναι λογικό να πλησιάσει το καλάθι από την Θάνη και χάνει και το rebound από την παρέμβαση του Μάντι. Ο Ίγκραμ στον Μάντι που φεύγει στον ευνηδιασμό, καλάθι και φάουλ από τον Γιαννάκη.
Πολύ ωραία προσπάθεια από τον αρχηγό του Ηρακλή και βέβαια time out από τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθώς η διαφορά φτάνει σε μεγάλα ύψη, 44-36. Βλέπετε ξανά το φάουλ του Σούμποτιτς. 44-36. Συγγνώμη. Καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει άλλωστε. Βέβαια δεν είχαν έρθει μέχρι τώρα οι δύο μεγάλοι, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αλλά οι υπόλοιποι, ο Πανιώνιος, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, έφυγαν όλοι ηττημένοι. Μερικοί μάλιστα από αυτούς με μεγάλες διαφορές στις πλάτες τους. Μένουν 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ παραμένει στο 44-36. Λυπηρίδης, Γιαννάκης. Λυπηρίδης, Γιαννάκης. Έχει τον Γκιουζέλη κοντά του. Κάνει το σούτ για 3 πόντους. Το rebound από τον Χολόπουλο. Ο Χολόπουλος στον Μάντι. Επιστρέφουν οι παίκτες του Άρη. Ο Μάντις πάει να ξεφύγει. Δίνει στον Γκιουζέλη, κλέβει ο Γιαννάκης, αλλά ο Γκιουζέλης διατηρεί με πολλές δυσκολίες τον έλεγχο της μπάλας και θα τη γυρίσει χειροκροτούμενο στον Μάντι. Παπαδόπουλος. Μένουν 12 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή για να ολοκληρώσει την επίθεση. Μάντι σουτ για 3 πόντους χωρίς πίεση. Έρμπολ όμως και μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Άρη. 58 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 44-36. Γκάλης. Ο Γκάλης με αντίπαλο τον Μάντι. Βγαίνει ο Γκιουζέλης πάνω του. Ο Γκάλης κερδίζει αυτή τη φορά το φάουλ από τον Στέλιο Γκιουζέλη. Είδατε πάλι και ο Γκάλης έχει δικαίωμα για μία συν μία βολές. 44-36, 46 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Ο Γκάλης έχει φτάσει τους 18 πόντους ως τώρα, νάτος εδώ. Ο Γκάλης που κάνει ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Είναι πρώτος στους σκόρερς 40 πόντους, πρώτος ποσοστά στις βολές, δεύτερος στα τρίποντα, στα δίποντα μάλλον, τέταρτος στις ασίστ. Εδώ πάντως τον ματιάσαμε, κατάφερε να χάσει την ελεύθερη βολή, έχει 94% ποσοστό φέτος. Και μάλιστα έχασε και ένα μεγάλο ρεκόρ που είχε ως σήμερα. Το έχασε βέβαια νωρίτερα με μια άλλη άστοχη βολή. Είχε πετύχει 58 συνεχόμενες εύστοχες βολές χωρίς να χάσει μία. Το ρεκόρ αυτό χάθηκε μέσα στο Ιβανόβιο. 25 δευτερόλεπτα ακόμα και 7 για τον Ηρακλή για να ολοκληρώσει. Χολόπουλος 4 δευτερόλεπτα, 3. Ο Μάντης στον Παπαδόπουλο. Η μπάλα θα μείνει στα χέρια των παιχτών του Ηρακλή. 44-36, 15 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Ο Ιωαννίδης βάζει τον Ρωμανίδη στον αγώνα και αποσύρει τον Λυπηρίδη. Προφανώς για να έχει μια λύση παραπάνω. Εδώ. Τι κάνετε, 44! 44! Πώς είχαν 16! 44! 45 και 44! Που λένε Γκάλης. Μένουν 9 δευτερόλεπτα, ο Γκάλης πάει προς τα μέσα. Θα ολοκληρώσει μόνος, θα στοχίσει όμως, θα πάρει το ριμάντο ο Παπαδόπουλος. 3 δευτερόλεπτα, 2, ξεχάστηκε για λίγο ο Παπαδόπουλος. Ανάγκασε το Μάντι σε ένα μακρινό σουτ 3 πόντων που δεν θα βρει το στόχο. Το ημίχρονο τελειώνει, Ηρακλής Άρης. 46-39 το σκορ, με ένα τρίποντο του Γιαννάκη και ένα καλάθι του Ingram σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το σούτ απ' έξω από τον Γκιουζέλη, rebound από τον Χολόπουλο που κερδίζει από τα χέρια του Μισούνοφ και νέο καλάθι. 48-39 η διαφορά για πρώτη φορά στους 9 πόντους. Γιαννάκης. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Ingram. Βράνκοβιτς που έχει πάντα τον Παπαδόπουλο. Δύσκολη ραβέρσα του Βράνκοβιτς που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. 48-41, να εδώ ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Ενώ κλέβει στη συνέχεια ο Γκάλης μέσα από τα χέρια του Ingram. Έχει τον Κακιούρση, τον αποφεύγει και πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι. 48-43. Έχουμε διανύσει 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Κακιούρσης. Χολόπουλος, όχι, Κακιούρσης κρατάει την μπάλα τελικά. Δίνει στον Ingram που σουτάρει για 3 πόντους, αστοχή, rebound του Βράνκοβιτς. Γιαννάκης. Βλέπει τον Μισούνοφ, του πετάει την μπάλα και ο Μισούνοφ δεν θα δυσκολευτεί εκεί. 48-45. Το Άρης μείωσε στους 3 πόντους. Από εκεί που η διαφορά βρέθηκε στους 9 ξαφνικά με 3 διαδοχικά καλάθια των παιχτών του Άρη. Ο Άρης έφτασε και πάλι σε απόσταση βολής.
17 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Γκιουσέλης από την κορφή της ρακέτας μπροστά στο Βράνκοβιτς δεν θα βρει το στόχο, αλλά ο Βράνκοβιτς και ο Μισίνοφ μπερδεύονται, τσακώνονται και ελαφρώς μεταξύ τους. Την μπάλα απ' έξω για τον Ηρακλή λοιπόν. Κακιούσης. Ο Άρης σε man to man με τον Γιαννάκη ξανά πάνω στον Ίγκραμ, που μπαίνει προς τα μέσα τώρα, αποφεύγει τον Μισίνοφ και με αριστερό lay-up βρίσκει το στόχο 50-45 με 28 πόντους του Ίγκραμ. Γιαννάκης. Σούποτιτς. Γκάλης. Πολύ δύσκολο σούτ και καλάθι από τον Νίκο Γκάλη υπό την πίεση του Κακιούση. Εδώ ο Γκάλης, πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Γκάλης που σε αυτό το παιχνίδι αντιμετωπίζει το μόνο παίκτη που έχει κατορθώσει να του κλέψει εντός εισαγωγικών έναν τίτλο στο σκοράρισμα. Ο Ίγκραμ είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων στην ιστορία των play-off. Κακιούση σουτ για 3 πόντους. Airball η μπάλα φεύγει από τα χέρια Χολόπουλου και Σούποτιτς και φτάνει στον Γιαννάκη. Γιαννάκη σουτ για 3 πόντους μπροστά στον Ίγκραμ. Άλλο ένα airball η μπάλα όμως στα χέρια του Μισούνοφ. Γκάλης. 50-47 το σκορ. 15 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Γκάλης βρίσκει τώρα τον Ίγκραμ μπροστά του. Μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ. Όχι, τελικά δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Κόντις. Το φάουλ έχει δοθεί στον Ίγκραμ. Ο Γκάλης διαμαρτύρεται. Είδατε και τον Σούποτιτς να τραβάει τα μαλλιά του. Και για να ξαναδούμε. Το φάουλ έγινε εκεί. Πρέπει να μετρήσει το καλάθι. 50-47. Δεύτερο φάουλ του David Ίγκραμ. Μπάλα απ' έξω για τον Άρη με τον Σούποτιτς. Και πάλι άλλη μια φορά. Νομίζω ότι είναι καθαρό. Έγινε στο ξεκίνημα της προσπάθειας για σουτ. Ο Γκάλης βρίσκει όμως τώρα το στόχο 50-49. Κακιούσης. Στον ένα πόντο η διαφορά. Ο Ηρακλής έκανε ένα καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να σκοράρει. Κλείστηκε στην άμυνα του Άρη. Παπαδόπουλος. Μπαίνει προς τα μέσα. Κόβεται από τον Βράνκοβιτς. Γιαννάκης. Γκάλης. Γκάλης. Αστοχή υπό πίεση, επιθετικό rebound από τον Γιαννάκη που βγαίνει έξω καθώς ήταν κλεισμένος μέσα στους ψηλούς του Ηρακλή. Ο Σούποτιτς θα αποτύχει στο σουτ τριών πόντων παρότι δεν είχε αντίπαλο. Ίγκραμ. Ο Άρης έχασε εδώ την ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά μπροστά. Ίγκραμ μπροστά στον Βράνκοβιτς. Εκπληκτική προσπάθεια και ένα σπάνιο πραγματικά καλάθι από τον David Ίγκραμ που πανηγυρίζει. 52-49. Να εδώ ο Αμερικανός, ο εκπληκτικός Αμερικανός. Και κοιτάξτε ξανά. Ο Αμερικανός που τολμούν να πούμε ότι άλλαξε την ιστορία του Ηρακλή με την παρουσία του εδώ. Ο Ηρακλής που ήταν φτωχός συγγενής μέχρι το 88 όταν άρχισε να παίζει στο πρωτάθλημα του. Γιαννάκης. Γιαννάκης πάντα με τον Ίγκραμ. Βράνκοβιτς. Γιαννάκης. Μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Βράνκοβιτς, ο οποίος είναι 3 δευτερόλεπτα, εγκατεστημένος εκεί μέσα στη ρακέτα του Ηρακλή. 52-51. Κακιούσης. Πάντα Κακιούσης. Ο Ίγκραμ προσπαθεί να βγει από τα σκρίν, έχει τον Γιαννάκη, στέκεται και σουτάρει ξαφνικά, rebound από τον Βράνκοβιτς που όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει. Την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Ηρακλή. Μάταια πάει ο Βράνκοβιτς να επαναφέρει. Το 52-51 παραμένει. Ο Χολόπουλος το επαναφέρει για τους γηπεδούχους. Παπαδόπουλος. Γιουζέλης, Παπαδόπουλος. Αποφεύγει τον Μισούνοφ αλλά πρώτου Βράνκοβιτς βγάζει έξω. Σου του Χολόπουλου. Ίσως να αλλίωσε εκεί ο Σούποτιτς. Γκάλης. Γκάλης κάνει μόνος του την προσπάθεια και κερδίζει φάουλ από τον Κακιούση. Να δούμε αν θα δοθεί στην προσπάθεια για σούτ ή όχι. Τρίτο φάουλ από τον Λευτέρη Κακιούση. Ενώ από τον Άρη 3 φάουλ έχει από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Σούποτιτς. Και κανένας άλλος από τις δύο ομάδες. Γιαννάκης. Μισούνοφ.
Γιαννάκης, Σούμποτιτς, Μισούνοφ, βγάζει στον Γιαννάκη που δίνει στον Σούμποτιτς, αυτός δυσκολεύεται, Μισούνοφ, 15 δευτερόλεπτα στον Άρη για να ολοκληρωθεί η επίθεση, Βράνκοβιτς, πάλι εγκατεστημένο, και αυτή τη φορά σφυρίζονται τα 3 δευτερόλεπτα στον Στόγιαν Βράνκοβιτς που κάνει μια πολύ κακή εμφάνιση, στη χειρότερη του με τη φανέλα του Άρη. Δεν έχει βοηθήσει σε κανένα τομέα, ούτε στο σκοράρισμα, παρότι δεν έχει αντίπαλο στον πόη του, ούτε στα rebound. 52-51, 13 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Κακιούσης σαν playmaker για τον Ηρακλή. Παπαδόπουλος ξεμαρκάρεται, ευστοχή, το καλάθι μετράει, το φάουλ είναι εκτός φάσεως από τον Μισούνο. Πρώτο φάουλ του Μιχαήλ Μισούνοφ, 54-51 το αποτέλεσμα μέχρι τώρα, το σκορ μέχρι τώρα. Γιαννάκης. Μισούνοφ πολύ μακριά από το καλάθι. Ο Γιαννάκης θα σουτάρει για 3 πόντους, δεν θα βρει ούτε αυτή τη φορά το στόχο. Παναγιωτίδης που γύρισε στον αγώνα μετά από αρκετή ώρα απουσίας. Παπαδόπουλος πλησιάζει στο καλάθι, προσποιείται για να αποφύγει τον Βράνκοβιτς που όμως θα τον σταματήσει. Γκάλης. Γκάλης αποφεύγει τον Κακιούση. Νέο καλάθι από τον Νίκο Γκάλη που παίζει σχεδόν μόνος του στην επίθεση. 54-53. 12 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Τώρα πια η μάχη γίνεται πόντο-πόντο, αν και ο Άρης δεν έχει καταφέρει ακόμα ούτε καν να ισοφαρίσει. Κακιούσης, Παπαδόπουλος ψάχνει διέξοδο, δίνει στον Ίγκραμ λίγο ρυψοκίνδυνα, αυτός αποφεύγει 2-3 αντιπάλους, φάουλ από τον Σούμποτιτς που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, έχει χτυπήσει το κεφάλι του από ό,τι φαίνεται, τέταρτο φάουλ του Σλόμποντα Σούμποτιτς. Είδατε ξανά το τέταρτο φάουλ του Σούμποτιτς, ο οποίος παραμένει 55-53 από τον David Ingram. Νάτος εδώ, 31 πόντους ήδη σήμερα και μένουν 12 λεπτά, να δούμε πού θα φτάσει. 56-53. Γιαννάκης. Ρωμανίδης με τον Παναγιωτίδη κοντά του, Γιαννάκης με τον Ingram, Γκάλης με τον Κακιούση που έχει 3 φάουλ. Και τώρα κάνει το τέταρτο, εκτός αν χρεώθηκε στον Παναγιωτήδη, για να δούμε, μάλλον ο Κακιούσης το έχει κάνει. Ναι. Τέταρτο φάουλ και του Λευτέρη Κακιούση. Μεγάλο πρόβλημα για τον Μαρκόπουλο, που χάνει τον πιο ικανό φρουρό του Γκάλη ως τώρα, όπως αποδείχθηκε ως τώρα. Να, ο Γκάλης εδώ με τον Γιάννη Κόντι και τον David Ingram. Κάποιες συνεννοήσεις. Ο Κακιούσης φεύγει από τον αγώνα και περνάει στη θέση του ο Μάντης. Όλα αυτά 11 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Δύο βολές για τον Γκάλη. Που έχει 26 πόντους. Έναντι 33 όπως είδατε του Ingram, ο οποίος προηγείται για δεύτερη συνεχόμενη άτυπη μονομαχία. Στον πρώτο γύρο είχε πετύχει 43 πόντους. Έναντι 36 του Γκάλη. 56-54. Έχασε άλλη μια βολή ο Νίκος Γκάλης. Μάντης. Παπαδόπουλος. Φάουλ του Μισούνο. Στις μάχες εκεί για το ξεμαρκάρισμα, για τα screen. Φάουλ του Μισούνο πάνω στον Κιουζέλη. Η μπάλα είναι βέβαια απ' έξω. Τα φάουλ είναι λίγα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει 3 ομαδικά ο Ηρακλής, 3 και ο Άρης. Και ξανά η φάση. Είδατε πού έγινε το φάουλ εκεί στην μονομαχία σώμα με σώμα του Γκιουζέλη με τον Μισούνοφ. Δεύτερο φάουλ για τον Μισούνοφ και τώρα Ingram. Στους για 3 πόντους μπροστά στον Βράνκοβιτς, ο οποίος βγαίνει αρκετά έξω για να κλείσει το μακρινό σουτ, για να δυσκολέψει το μακρινό σουτ, το Ingram κυρίως. 56-54 και επιθετικό φάουλ του Παναγιωτίδη. Γκάλης.
Γκάλης με τον Μάντι, βέβαια τον αντίπαλο, τον Μάντι που έχει ένα φάουλ μόνο. Βράνκοβιτς, Γιαννάκης του και τρεις πόντους χωρίς αντίπαλο, αστοχή ξανά. Ο Γκάλης όμως το rebound ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Ο Γιαννάκης επιμένει, αλλά δεν λέει να βρει το στόχο. Έχει πολλά συνεχή αποτυχημένα σουτ τριών πόντων. Άλλωστε δεν είναι η καλύτερη χρονιά του Παναγιώτη Γιαννάκη και σε αστοχία και στους περισσότερους τομείς του παιχνιδιού. Γιαννάκης που τώρα κάνει φάουλ προσπαθώντας να ακολουθήσει τον Ingram, να κόντισε εδώ. 56-54, πρώτο μόλις φάουλ του Γιαννάκη. Παρότι κατά μεγάλο χρονικό διάστημα αναλάμβανε το πιο επικίνδυνο παίκτη του Ηρακλείου, ο Γιαννάκης έχει προφυλαχθεί από τη φθορά των φάουλ. Παναγιωτίδης βγάζει έξω στον Ingram που περνάει στον Κιουζέλη. Σουτ μπροστά στον Βράνκοβιτς που βέβαια είναι κυρίαρχο σε τέτοιου είδους μονομαχίες. Δεν αντιμετωπίζεται. Άλλωστε αυτή είναι και η προσφορά του σήμερα στον Άρη. Τα κοψίματα πρέπει να έχει κάνει 6 ή 7. Γκάλης. Δύσκολο σουτ με σπάσιμο της μέσης. Rebound του Βράνκοβιτς από πανέβαση του Μισούνοφ. Γιαννάκης. Γκάλης. Έξω στον Ρωμανίδη που σουτάρει μπροστά στον Παπαδόπουλο και ο Άρης σοφαρίζει για πρώτη φορά στον αγώνα. 56-56, ακριβώς το 30 λεπτό. Γι' αυτό και οι ζητοκαυγές που ακούσατε από την πλευρά των οπαδών του. 56-56 με το δεύτερο καλάθι του Μιχάλη Ρωμανίδη. Και τώρα Ingram. Να δούμε αν ο Ηρακλής θα βρει το κουράγιο να αντικρίσει και να πετύχει το θαύμα. Φάουλ που κερδίζει ο Ingram πάλι από τον Γιαννάκη. Δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη και η μπάλα ξανά απ' έξω. Άλλωστε ο Ingram δεν έκανε προσπάθεια για σουτ. Κοιτάξτε ξανά. 56-56, 9 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Μάντης. Ο Παναγιωτίδης βλέπει τον Ingram και τρίτο φάουλ του Γιαννάκη. Τρία φάουλ μέσα σε ένα λεπτό από τον Παναγιώτη Γιαννάκη πάνω στον Ingram. Εδώ προσπάθησε να τον παίξει overplay τον Ingram. Και τώρα διαμαρτύρεται. Ο Άρης έφτασε τα 6 ομαδικά φάουλ. Κοιτάξτε ξανά. Ο Γιαννάκης έσπρωξε τον Ingram που βέβαια αν έπαιρνε την μπάλα εκεί δεν αντιμετωπιζόταν. Καλάθι τριών πόντων από τον Αμερικανό. Και βλέπετε πώς κάνει ο φανατισμένος Ingram. 59-56. Να ο David Ingram, ένας άνθρωπος που ζει για τον μπάσκετ. Τον είδαμε σήμερα τουλάχιστον μία ώρα πριν από τον αγώνα να κάνει ένα παράξενο ζέσταμα που περιέχει από ασκήσεις μέχρι χορό. Μάντης. Παναγιωτίδης. Πάλι Μάντης απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο Ηρακλής. Ο Παναγιωτίδης, ο Ingram. Ξεφεύγει από Γιαννάκη και Μισούνοφ μένει προς τα μέσα. Δεν μπορεί όμως να νικήσει εκεί τον Βράνκοβιτς αφού αναγκάστηκε να κάνει ένα περίεργο ψιλοκρεμαστό σουτ. Και στη συνέχεια φάουλ του Παπαδόπουλου πάνω στον Γιαννάκη που προσπαθούσε να ξεδιπλώσει την επίθεση του Άρη. Ο Λυπηρίδης επιστρέφει στον αγώνα στη θέση του Μισούνοφ. Τρίτο φάουλ του Παπαδόπουλου, το είδατε ξανά. Και εδώ ο Ιωαννίδης, καθόλου ήσυχος βέβαια. Πώς θα μπορούσε να είναι. Γιαννάκης. Γκάλης περνάει στο Ρωμανίδη που είναι κοντά στο καλάθι και βρίσκει το στόχο μετά από προσποίηση παρά την προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Να ο Ρωμανίδης που δίνει κάποιες λύσεις. 59-58. Με δύο συνεχόμενα καλάθια του Μιχάλη Ρωμανίδη από πλευρά Σάρη. Μάτης. Παναγιωτίδης. Πάλι Μάντης, μένουν 12 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή και τώρα 19. Ο Μάντης θα δώσει τον Παπαδόπουλο που σουτάρει για 3 πόντους. Δεν θα βρει το στόχο, η μπάλα ίσα ίσα που έφτασε στο καλάθι. Γκάλης. Γκάλης πάει να ξεφύγει, έχει δύο αντιπάλους κολλημένους πάνω του, τον Μάντη και τον Κιουζέλη. Τελικά γίνεται φάουλ από τον Βασίλη Μάντη. Βλέπετε εδώ τον διαιτητή, τον Ράλι, που δίνει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Μάντι και η μπάλα απ' έξω για τον Άρη. Γιαννάκης. Γκάλης. Βγαίνει και ο Παπαδόπουλος συχνά πυκνά πάνω του. Ο
Ο Γιαννάκης μπαίνει προς τα μέσα, κάνει λάθος, αφού κλείστηκε εκεί. Μάντης, Παναγιωτίδης, Ίγκραμ, με αντίπαλο τώρα τον Λιμπυρίδη. Κάνει το σουτ μπροστά στον Λιμπυρίδη και νέο καλάθι από τον Ίγκραμ, 61-58. Απίστευτα πράγματα κάνει ο έγχρωμος Αμερικανός του Ηρακλή. Γκάλης. Λάθος του Λιπηρίδη που χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Ίγκραμ θα φύγει στον εχνιδιασμό. 2-2 ο Ίγκραμ φτάνει πολύ εύκολα στο λέει απαλά στο χείρ υπό την πίεση του Ρωμανίδη που βέβαια κάνει φάουλ. Και βέβαια ο Ίγκραμ βλέπετε πως κάνει, τραβάει τα μαλλιά του. Εξομολογήθηκε τον πόνο του για μερικά δευτερόλεπτα σε ένα φωτογράφο. Να ξανά το καθαρό φάουλ αλλά το καλάθι δεν επιτέθηκε. Ο Ιωαννίδης ξαναβάζει τον Σούμποτιτς στον αγώνα. Στη θέση του Λιμπυρίδη, τον Σούμποτιτς που έχει 4 φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές στον David Ίγκραμ ή Ίγκραμ όπως είναι σωστότερα το όνομά του. Νάτος εδώ, 37-27, Ίγκραμ Γκάλης. Η μονομαχία των δύο μεγάλων αστέρων με τα πολλά καταπληκτικά καλάθια που έχουν μπει σήμερα είναι ασφαλώς από τα highlights του φετινού πρωταθλήματος. 38 πόντι λοιπόν για τον Ίγκραμ, 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 63-58. Ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει προηγουμένως, αλλά όχι μόνο δεν πέρασε μπροστά, αλλά έχασε και πάλι την επαφή στο σκορ που έφτασε στους 5 πόντους. Η διαφορά έφτασε στους 5 πόντους. Γκάλης με τον Μάντι. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω μετά και από αυτό το φάουλ του Μάντι, ο οποίος έφτασε τα 3. 6-50 για το τέλος. Είδατε το φάουλ που κάνει ο Μάντις. Ο Σούμποτιτς απ' έξω. Γιαννάκης. Γκάλης. Βράνκοβιτς. Rebound από τον Γιουζέλη μετά την αποτυχημένη ραβέρσα του Γιουγκοσλάβου. Και ο Γιάννης Κόντης διακόπτει το παιχνίδι για να σκουπιστεί. Μάντις. Ο Ρωμανίδης ανέλαβε τώρα τον Ίγκραμ. Ο Ιωαννίδης έχει αλλάξει ένα σωρό διαφορετικές λύσεις για να αντιμετωπίσει τον τρομερό Αμερικανό που τώρα δίνει στον Παναγιωτίδη. Αυτός αποφεύγει τον Σούμποτιτς που τον σταματάει όμως χωρίς να σκεφτεί τα 4 φάουλ που έχει. Τώρα έκλεψε ο Παπαδόπουλος που πρόλαβε και γύρισε γρήγορα. Η πάσα του Σούμποτιτς στον Ρωμανίδη δεν έφτασε ποτέ στον τελικό της προορισμού. Την μπάλα απ' έξω για τον Άρη. 6 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. 63-58. Και τώρα 63-60 από ένα τυπικό καλάθι του Σούμποτιτς. Η συνηθισμένη του κίνηση, μπάσιμο και το σούτ από 3-4 μέτρα. Ίγκραμ με τον Ρωμανίδη σε ρόλο playmaker ο Αμερικανός. Έχασε την μπάλα, μπάλα κατέληξε στα χέρια του Γιαννάκη, αλλά αυτός έπεσε κάτω και έκανε βήματα. Κοιτάξτε ξανά. Μπάλα στα χέρια του Γιαννάκη που όμως κύλησε στον αγωνιστικό χώρο. Δόθηκε βήματα. Μάντις. Μάντις στον Ίγκραμ. Και ξανά Μάντις που σουτάρει μπροστά στον Βράνκοβιτς. Rebound του Παναγιωτίδη που είναι ένας ειδικός στα επιθετικά rebound και πετυχαίνει το καλάθι. 65-60. Σε μια κρίσιμη στιγμή του αγώνα, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Γκάλης. Ο Γκάλης στον Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Παναγιωτίδη. Καλάθι και φάουλ νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση. 65-62 από τον Σλόμπονταν Σούμποτιτς. Που πέτυχε δύο συνεχόμενα καλάθια. Κοιτάξτε εδώ. Δεν φάνηκε καλά το φάουλ που έκανε ο Παναγιωτίδης. Ο οποίος ήταν κρυμμένος πίσω από το σώμα κάποιος παίκτη του. Μία βολή για τον Σλόμπονταν Σούμποτιτς. 5 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. 65-63. Ο Άρης ξανά σε απόσταση βολής. Μπαίνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Παπαδόπουλος σούτ για 3 πόντους. Το rebound και πάλι από τον Παναγιωτίδη, ο οποίος επωφελήθηκε της αδράνειας των παικτών του Άρη. Παπαδόπουλος.
Πετυχαίνει το καλάθι ο Παπαδόπουλος και δίνει στην ομάδα του μια λύση που χρειαζόταν, αφού ο Ίγκραμ φαίνεται κάπως κλεισμένος από το μαρκάρισμα του Ρωμανίδη σε αυτά τα τελευταία 1-2 λεπτά. Γκάλης. Σουτ για τρεις πόντους του Σούμποντιτς από τη γωνία. Ίσως το έγινε κεφάλι, θα σου ρίξει και εν πάση περιπτώσει την μπάλα στους παίκτες του Ηρακλή που φεύγουν στον ευνηδιασμό. Παναγιωτίδης, αστοχή, rebound του Ίγκραμ και σκεμμένο φάουλ του Ρωμανίδη. Για να το ξαναδούμε αυτό, αν υπάρχει ευκαιρία από το σκηνοθέτημα, από τον Γιάννη τον Τατσόπουλο. Για να δούμε. Ναι, ο Ρωμανίδης κρατάει τον Ίγκραμ. Προς στιγμή νόμισα ότι ο Ίγκραμ ήταν αυτός που έσπρωχνε, αλλά τον κόσμο. Ο Ίγκραμ διάλεξε την ώρα για να χάσει βολή, 67-63. Ο Ίγκραμ που έχει 87% από την γραμμή του φάουλ στο φετινό πρωτάθλημα. 40 πόντι για τον David Ίγκραμ και η μπάλα απ' έξω για τον Ηρακλή. Παναγιωτίδης, σουτ για 3 πόντους και βρίσκει το στόχο. 68-71-63. 71-63, 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ηρακλής ξαφνικά γίνεται μεγάλο φαβορί για την νίκη. Ο Άρης έχει να καλύψει μια τεράστια διαφορά 8 πόντων μέσα σε κάτι παραπάνω από 4 λεπτά. Ο Γκάλης δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει όμως το τέταρτο φάουλ από τον Μάντι. Δικαίωμα για 2 βολές και time out από τον... Πρέπει να γίνουν αλλεπάλληλα θαύματα για να μείνει απ' έξω. Και αφετέρου ρίχνει τον Άρη στην ίδια μοίρα ακριβώς με τον ΠΑΟΚ. Θα μπουν και οι δύο με 2 ήττες στο Final Four. Εάν βέβαια ο ΠΑΟΚ κερδίσει μέσα στο Ιβανόφιο τον Ηρακλή, κάτι που όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτά βέβαια είναι λίγο βιαστικά ακόμα, μένουν 4 ολόκληρα λεπτά και 5 δευτερόλεπτα, 71-64 από τη μία στοχη βολή του Γκάλη, ο οποίος έχει χάσει 4 προσωπικές σήμερα. Ο Ίγκραμ μπροστά στον Βράνκοβιτς, δεν βρίσκει το στόχο αλλά τρέχει και μαζεύει το επιθετικό rebound, ανανεώνεται η επίθεση του Ηρακλή. Παπαδόπουλος, Μάντης. Πάντα Μάντης. Την μπάλα στον Παναγιωτίδη που βγάζει έξω στον Κιουζέλη. Χάνει την μπάλα αυτός και κάνει στη συνέχεια φάουλ στον Γκάλη, ο οποίος είχε κλέψει με τη βοήθεια και του Γιαννάκη. 71-64. 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας. Και ξαναβλέπουμε τη φάση. Έκλεψε ο Σούμποντιτς και στη συνέχεια ο Κιουζέλης έκανε φάουλ στον Γκάλη, προσπαθώντας να διατηρήσει το κοντρόλ της μπάλας. Πάλι στη γραμμή το φάουλ ο Νίκος Γκάλης. Μία συν μία βολές αυτή τη φορά όμως. ...71-65 από τον Νίκο Γκάλη που έχει 29 πόντους όπως βλέπετε και 2 φάουλ. ...71-66. Οι 8 πόντοι έγιναν 5. Αλλά βέβαια ακόμα ο Ηρακλής είναι φαβορί. Για να δούμε. Μάντης. Ο Γιαννάκης πήγε ξανά πάνω στον Ίγκραμ, ο οποίος κάνει το λάθος, η μπάλα χτύπησε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Ίγκραμ βρέθηκε αγκαλιά με τα παιδάκια που παρακολουθούσαν τον αγώνα πίσω από τα κάγκελα. 71-66, 3 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Γκάλης. Ο Μαρκόπουλος ετοιμάζεται να επαναφέρει τον Κακιούση. Ο Γκάλης ξεφεύγει και βρίσκει το στόχο. 71-68. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μάντης. Μάντης, ο Ίγκραμ προσπαθεί να βγει από τα σκρίν, η μπάλα φτάνει τελικά στον Παναγιωτίδη και από εκεί ξανά στον Μάντη. Παναγιωτίδης μπαίνει προς τα μέσα και κερδίζει ένα καθαρό φάουλ από τον Ρωμανίδη που τον έσπρωξε με το σώμα του. Επιστροφή του Κακιούση στον αγώνα στη θέση του Μάντη για καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και ίσως και περισσότερη πίεση στην άμυνα παρά τα 4 φάουλ του Κακιούση. Αφού ο βραχίσωμος playmaker έδειξε ότι τα καταφέρνει κάπως καλύτερα από το Μάντι στο μαρκάρισμα του Γκάλη. 71-68 και μία συν μία βολές για τον Νίκο Παναγιωτίδη. Να, εδώ έχει πετύχει 9 πόντους ο 27χρονος Παναγιωτίδης που αστοχεί όμως τη βολή και κάνει και επιθετικό φάουλ στον Γιαννάκη που είχε πάρει το rebound. Οι παίκτες του Ηρακλή φαίνονται να δυσκολεύονται να διατηρήσουν την αυτοκυριαρχία τους μπροστά στην προοπτική της πολύ μεγάλης νίκης. 71-68, 4 φάουλ του Παναγιωτίδη, 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μία συν μία βολές για τον Παναγιώτη Γιαννάκη που έχει την ευκαιρία να ξαναφέρει τον αγώνα στον ένα πόντο. Να, εδώ ο Γιαννάκης.
71-69. Η μπάλα μετά από κάποια περιπέτεια έπεσε μέσα στο καλάθι πριν προλάβει οποιοδήποτε να παρέμβει. 12 πόντι για τον Γιαννάκη. 71-70. Μόλις μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο, ένα τρίλεπτο που προμηνύεται συγκλονιστικό. Κακιούσης. Φάουλ εκτός φάσης του Γιαννάκη στον Ίγκραμ. Τέταρτο φάουλ του Γιαννάκη, ο Ίγκραμ είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ίγκραμ που προσπάθησε να βγει από κάποια σκριν, δέχτηκε το σπρόξιμο του Γιαννάκη. Νάτος εδώ, τέταρτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Μαρκόπουλος βάζει και τον Μάντι τώρα στο παιχνίδι και βγάζει τον Παναγιωτίδη. Θα παίξει δηλαδή και με τους δύο playmaker που διαθέτει. Μία συν μία βολές για τον David Ingram που έχει 40 πόντους όπως βλέπετε. Και τώρα 41. 72-70. Και τώρα 73-70. Γκάλης με τον Κακιούση αντίπαλο. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το μάτς. Γκάλης ξεφεύγει, κάνει ένα δύσκολο σουτ και βρίσκει το στόχο. 73-72. 73-72 και νέο time out από την πλευρά του Μαρκόπουλου αυτή τη φορά. Απομένουν 2,5 λεπτά. Βλέπετε το σκορ, ο Κακιούσης κατεβάζει την μπάλα. Πάλι ο Ρωμανίδης πάνω στον Ίγκραμ, αφού ο Γιαννάκης όπως είπαμε έχει 4 φάουλ και βέβαια δεν είναι και πολύ καλό για τον Άρη να τον χάσει σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Ο Ίγκραμ με τον Γιαννάκη που βγήκε τώρα πάνω του. Αστοχή ο Ίγκραμ, rebound του Βράνκοβιτς, όμως παρεμβαίνει εκεί ο Γιουζέλης, ήταν συγγνώμη για το λάθος. Η μπάλα είναι για τον Άρη όπως υποδεικνύει ο Γιάννης Κόρτης. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω στην μπάλα, ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς ποιος την έβγαλε, για να ξαναδούμε. Εδώ παρεμβαίνει ο Γκουζέλης. Ο Βράνκοβιτς την έχει βγάλει. Την έχει βγάλει ο Βράνκοβιτς καθαρά με χέρια και με πόδια. 73-72. Ακριβώς 2 λεπτά για το τέλος. Γκάλης. Σούμποριτς. Γκάλης. Κάνει το σουτ. Δεν θα δώσει ούτε αυτή τη φορά το προβάδισμα στον Άρη. Ίγκραμ 1.45 ακόμα. Συγκλονιστικό πραγματικά παιχνίδι εδώ στο Ιβανόφιο. Θυμίζει πολύ σε εκείνο το περσινό που κρίθηκε στην παράταση. Τότε βέβαια ο Άρης δεν είχε τον Γιαννάκη. Ενώ σήμερα παίζει πλήρης. Κακιούσης. Μάντις. Μένουν 5 δευτερόλεπτα για τον Ρεακλή. 4. Ο Ίγκραμ θα σταθεί και θα σουτάρει σχεδόν με την εκπνοή του χρόνου. Rebound από τον Γκουζέλη που βγάζει στον Μάντι. Ο Μάντι στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος ξανά στο Μάντι. Θα γυρίσει μπάλα ασφαλώς από τους παίκτες του Ηρακλή. 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα για να λήξει ο αγώνας. 19-18 για τον Ηρακλή για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Κακιούσης δεν βιάζεται. Ο Ίγκραμ προσπαθεί να βγει από τα σκριν για να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Ρωμανίδη. Πάντα ο Κακιούσης. Πάει να μπει προς τα μέσα. Κάνει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Και βρίσκει το στόχο. 75-72. Ο περσινός αντιήρωας πάει να γίνει ήρωας του αγώνα σήμερα. Ο Λευτέρης Κακιούσης με αυτό το πολύ δύσκολο, πολύ θεαματικό καλάθι. Γκάλης, μένουν 42 δευτερόλεπτα. Ίσως η τελευταία επίθεση για τον Άρη που έχει 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει και χρειάζεται τρίποντο. Ο Γκάλης στέκεται και σουτάρει μπροστά στον Ίγκραμ και βρίσκει τον στόχο. 75-75 με το εκπληκτικό καλάθι του Γκάλη μπροστά στον Ίγκραμ. 75-75 και 25 δευτερόλεπτα όλα για τον Ηρακλή. Η πιο κρίσιμη επίθεση εδώ, για να δούμε. Κακιούσης. Ο Ρωμανίδης πάντα πάνω στον Ίγκραμ. Μένουν 13 δευτερόλεπτα. Ο Ίγκραμ το σκόρισε όπαλ 75-75, 8 δευτερόλεπτα. Ο Ίγκραμ μπαίνει, κάνει το σούτ από καλή θέση, αστοχή. Ριμπάουντ του Γκουζέλη που δεν θα προλάβει όμως, δεν θα προλάβει. Το παιχνίδι θα πάει στην παράταση, για να δούμε. Ο Κακιούσης κάνει το σούτ της απελπισίας. Το παιχνίδι θα πάει στην παράταση. Το άστοχο σουτ του Ίγκραμ 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ήταν καταδικαστικό. Και βέβαια καταδικαστικό δεν ήταν αφού μένουν άλλα 5 λεπτά. Αλλά βέβαια το καθοριστικό καλάθι ήταν το τρίποντο σχεδόν εν στάση του Γκάλη ακριβώς 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά μάτς που θα κριθεί όπως και πέρυσι στην πεντάλεπτη παράταση. Κοιτάξτε τον Μαρκόπουλο εδώ, έκανε το σκορ 77-75.
Και τώρα ο Άρης έχει την δική του επίθεση μετά από ένα άστοχο σουτ του Γιαννάκη και το επιθετικό ριμπάουντ του Κέρσο Γκάλης. Ο Σούμποτης βρίσκει το στόχο. 77-77, 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το φινάλε αυτού του συγκλονιστικού αγώνα. Αυτού του αγώνα που έφτασε στην παράταση με εκείνο το τρίποντο του Γκάλη, ο οποίος έχει μόλις 23% στοχεία στο φετινό πρωτάθλημα, 6 από τα 6-25, αλλά βρήκε τον εαυτό του την κατάλληλη στιγμή. Ο Ίγκραμ εδώ φαίνεται να παίρνει προσωπικά το ζήτημα στην παράταση, αφού άλλωστε αυτός ήταν που έκανε το μοιραίο άστοχο τελευταίο σουτ του Ηρακλή. 79-77. Ο Ηρακλής ξανά μπροστά. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Γκάλης. Γκάλης με τον Κακιούση, δύσκολο σουτ. Ριμπάουντ του Βράνκοβιτς, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Γιουρζέλη. Ο Βράνκοβιτς χώθηκε εκεί με τους ψηλούς του Ηρακλή και πήρε ένα σπάνιο επιθετικό rebound. Μπορεί να είναι 7ος rebound του προαλήματος, αλλά τα επιθετικά του είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με τα αμυντικά. Ο Ιωαννίδης προτιμάει να παιχτεί μπάλα απ' έξω, αφού ο Βράνκοβιτς έχει πολύ χαμηλό ποσοστό ευστοχίας στις βολές. Ρωμανίδης. Μένουν 3,5 λεπτά για το τέλος. 79-77 προηγεί το Ηρακλής με τα δύο καλάθια του Ίγκραμ στην παράταση. Γκάλης 79-79. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί σε μονομαχία των δύο άσων. Ο Ίγκραμ έχει 46 πόντους, ο Γκάλης 39. Κακιούσης. Μάντης. Πάλι Μάντης αφού άλλαξε με τον Κιουζέλη. Βγάζει στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος σουτιά δύο πόντους βέβαια, rebound, πολύ εντυπωσιακά ο Βράνκοβιτς που μάζεψε την μπάλα πάνω από το καλάθι. 79-79, 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για το τέλος. Για να δούμε αν θα υπερισχύσει ο ενθουσιασμός του Ηρακλή ή η εμπειρία του Άρη όπως έγινε πέρσι. Ο Άρης περνάει για πρώτη φορά στα 42 λεπτά μπροστά στο σκορ με το καλάθι του Γκάλη, 79-81. Και τώρα βέβαια είναι αυτός σε θέση ισχύος. Κακιούσης. Ο Ρωμανίδης κυνηγάει τον Ίγκραμ, ο οποίος φέρνει τώρα την μπάλα και κερδίζει φάουλ από τον Βράνκοβιτς. Τρίτο φάουλ του Βράνκοβιτς, μία συν μία βολές για τον Ίγκραμ να ξανά η φάση. Και το φάουλ που κέρδισε ο Ίγκραμ μόλις πήρε την μπάλα από τον Παπαδόπουλο. Μία συν μία βολές για τον Ίγκραμ, ο οποίος αυτοσυγκεντρώθηκε κοντά στο κέντρο του γηπέδου και ήρθε τώρα να εκτελέσει τις βολές. Φτάνει τους 47 πόντους ο Αμερικανός. 80-81. Απομένουν 2 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. 81-81. Ο Ηρακλής επιμένει. Γιαννάκης. Γιαννάκης με τον Ίγκραμ. Ρωμανίδης με τον Γκουζέλη. Γκάλης με τον Μάντι τώρα, ενώ ο Κακιούσης έχει πάει στο Σούμποτιτς. Περίεργη άμυνα, να δούμε τι θα βγάλει. Σούτια τρεις πόντους του Γιαννάκη που δίνει μια λύτρωση στον Άρη σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Ο Γιαννάκης που ήταν άστοχος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα τώρα βρίσκει το στόχο με ένα τρίποντο από τη γωνία. 81-84. Ένα λεπτό και 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Κακιούσης. Ο Ίγκραμ βγαίνει από τα σκριν και πάλι, μπαίνει προς τα μέσα, έχει τον Βράνκοβιτς, κερδίζει νέο φάουλ από τον Γιουγκοσλάβο που έχει 4 τώρα. Δύο βολές αυτή τη φορά για τον Αμερικανό, 81-84, 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα. Το γνωστό τέχνασμα του Ίγκραμ που βάζει το σώμα του μπροστά για να αποφύγει το κόψιμο από τα τεράστια χέρια του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Δύο βολές για τον Ίγκραμ. Βλέπετε το σκορ αυτής της ατομικής μονομαχίας. 82-84, 1-43. 83-84. Γιαννάκης. Γιαννάκης σε μια σημαντική επίθεση, σε μια κρίσιμη επίθεση. Μένουν 1-29. Γκάλης. Και βέβαια τις κρίσιμες επιθέσεις η μπάλα πάει στα χέρια του Γκάλη που κερδίζει φάουλ από τον Παπαδόπουλο και θα εκτελέσει μία συν μία βολές. Μία συν μία βολές λοιπόν για τον Νίκο Γκάλη. Να το φάουλ το καθαρό του Παπαδόπουλου που συμπληρώνει και αυτός 4. Μένουν 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα. Να ο Γκάλης.
Τελικά η μπάλα θα πέσει στο καλάθι μετά από κάποια ορειβασία, ενώ σπρώχτηκαν εκεί ο Φράνκοβιτς με τον Παπαδόπουλο. Άλλη μια βολή για τον Νίκο Γκάλη. 83-85. 83-86. Κακιούσης. 83-86, 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα απομένουν. Σειρά του Ηρακλή να κάνει μια κρίσιμη επίθεση με μεγάλο ψυχολογικό βάρος βέβαια. Σουτ για 3 πόντους του Ingram που θα στοχίσει όμως, rebound του Βράνκοβιτς. Και τώρα πια είναι ο Άρης φαβορή, ακριβώς 1 λεπτό πριν από το τέλος. Γιαννάκης, ήρεμα λέει ο Γκάλης του Γιαννάκη. Και βέβαια έχει δίκιο. 83-86. Γκάλης. Ο Ηρακλής βέβαια ελπίζει ακόμα, αλλά αν χαθεί αυτή η επίθεση από πλευρά Σάρη, αν μάλλον στοχίσει ο Άρης αυτή την επίθεση, μετά δύσκολα θα χάσει το παιχνίδι. Ο Κακιούσης φεύγει από τον αγώνα με 5 φάουλ. Και τώρα ο Άρης θα παίξει απ' έξω. 45 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν από την λήξη. Ο Σούποτης στην επαναφορά. Και time out από τον Σούλη Μαρκόπουλο. Στην επαναφορά. Γιαννάκης, αντίπαλο τον Ingram. Ίσως η τελευταία επίθεση του Άρη που έχει το πλεονέκτημα των 3 πόντων, 83-86. Πάντα Γιαννάκης τρυφογυρίζει. Σούποτιτς, Γιαννάκης κλείνεται, δίνει στο Δοξάκη που ξεφεύγει, δίνει στον Βράνκοβιτς που παραλίγο να χάσει την μπάλα. Όμως πρόλαβε ο Σούποτιτς, 7 δευτερόλεπτα, 6 για τον Άρη, αλλά κερδίζει φάουλ και πετυχαίνει και το καλάθι ο Γκάλης, που καθαρίζει το παιχνίδι με αυτή την προσωπική προσπάθεια. Ο Γκάλης που καθαρίζει το παιχνίδι με προσωπικές προσπάθειες γενικά σήμερα. 83-88. 20 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο. Μία βολή για τον Γκάλη, ο οποίος είναι βέβαια πλέον το πρόσωπο του αγώνα, έτσι όπως εξελίχθηκε. Πανηγυρισμοί από την πλευρά των οπαδών του Άρη, ενώ του Ηρακλή φεύγουν σιγά σιγά. Μένουν 20 δευτερόλεπτα, 88-83 προηγείται ο Άρης σε ένα παιχνίδι που από ό,τι φαίνεται το κερδίζει καθαρά με την εμπειρία του και μόνο. 89-83. Ο Κακιούσης σπρώχνει για να κερδίσει λίγο χρόνο. Σουτ για 3 πόντους του Παπαδόπουλου από πολύ μακριά. Το παιχνίδι έχει τελειώσει ουσιαστικά. Μένουν 13 δευτερόλεπτα. Οι 6 πόντοι είναι πολύ μεγάλο άνοιγμα για να καλυφθεί. Γιαννάκης, Βράνκοβιτς, Γιαννάκης. 91-83, σχεδόν το περσινό σκορ που ήταν 90-83. Όπως βλέπετε η ιστορία επαναλαμβάνεται με μεγάλη ακρίβεια. 91-85 το τελικό αποτέλεσμα.